Καλημερίσουμε τον πρόεδρο της εστίασης, τον κύριο Μιχελαράκη, του Συλλόγου Εστίασης, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή και ζεστή να είναι, δηλαδή, τουλάχιστον έτσι να είναι ζεστές οι καρδιές μας, πώς λέμε. Μόνο για τις καρδιές μας, γιατί ο καιρός δεν μας τα λέει καλά φέτος. Και έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και τον καιρό. Και έχουμε και τον καιρό, ναι, ακριβώς. Ναι, και περισσότερο πετρέλαιο και περισσότερο ρεύμα θα κάψεις και περισσότερα ξύλα. Ευτυχώς έχουμε και τα ξύλα εμείς εδώ. Ας εμείς δυστυχώς οι καφετέρειες δεν μπορούμε να έχουμε ξύλα. Εσείς δεν μπορείτε να βάλετε. Και έχει ανεβεί αρκετά και το υγραέλιο, το ρεύμα, ξύλες. Τα λέμε καθημερινά, τα ξαναλέμε, ανεβαίνουν. Τώρα το ρεύμα, το βλέπουμε και πέφτει λίγο το πετρέλαιο και η βενζίνα. Τώρα, για πάμε να ξεκινήσουμε με αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη με τον πόλεμο και με αυτά. Το ηλιέλαιο έχει διπλασιαστεί. Από σήμερα έχει κάποιες αυξήσεις πάλι στα φαγές, στα εστιατόρια και στα πιστοπολία. Ξεκινάνε κάποιες νέες αυξήσεις. Να, για πάμε σε αυτό τώρα που ανακοινώθηκαν, πρόεδρε, κάποιες επιδοτήσεις για το ρεύμα, κάποιοι, τέλος πάντων, ιδιαίτερα έτσι για τις επιχειρήσεις. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, βγαίνει αυτό, θα βγει ο λογαριασμός ή θα βάλετε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη? Όταν είναι διπλάσιο το ρεύμα, ήδη από το Σεπτέμβριο που μιλάμε, και φανταστείτε ότι για να δίνει επιδότηση μεγαλύτερη αυτούς τους μήνες, τι μας περιμένει? Οπότε δεν βλέπουμε να υπάρχει κάτι στον ρύθμο. Οι αύξηση ήταν μικρότερη επειδή μεγάλωσε το κράτος την επιδότηση που δίνει για την ενέργεια. Αλλά και πάλι ήταν αρκετή. Και λόγω και κακοκαιρίας η κατανάλωση του ρεύματος είναι πολύ μεγαλύτερη αυτή την περίοδο. Δεν σας καλύπτει λοιπόν το πόσο αυτό που θα χορηγήσει το κράτος στις επιχειρήσεις, για τις επιχειρήσεις μιλάμε, άλλο για τα νοικοκυριά, δεν καλύπτει το μιλάμε χέρι μόνο βαθιάστη. Για ένα κόστος ενέργειας, το οποίο βέβαια σε εμάς έχει διπλασιαστεί από το Σεπτέμβριο, και περιμένουμε τις Ιούνιες λογαριασμούς να είναι λίγο μεγαλύτερο. Καταλαβαίνετε τώρα μια επιχείρηση εστίας η οποία είναι με μέτρα ακόμα, αυτό με τις εμβολιασμένες ανεμβολιάσεις, συνεχίζουμε στα μέτρα αυτά. Η στήριξη της έχει σταματήσει από το 2020, το 2021 δεν πήραμε καμία στήριξη. Ό,τι λεφτά δόθηκαν το 2021 ήταν για την περίοδο του 2020. Όπως λέει και ο Υπουργός, δευτόδοντα δεν υπάρχουν, αλλά κορόιδα υπάρχουν να συνεχίζουν να λειτουργούν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αν δεν δούμε άμεσα... Εσείς είχατε και συναντήσεις και διαβουλεύσεις και συζητήσεις, τέλος πάντων, αυτό το διάστημα, και από αυτά που ζητήσατε... Τα ίδια, δε και 1,5 χρόνο. Ότι έχουν πάρει αρκετά χρήματα, το κράτος έχει δώσει πάρα πολλά, δεν μπορεί να δώσει παραπάνω, η χώρα μας είναι σε επιχείρηση, οπότε χρήματα δεν υπάρχουν άλλα. Να, αυτή είναι η απάντηση. Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Μάλιστα. Οι επιστρεπτές... Η ίδια απάντηση και 1,5 χρόνο. Οι επιστρεπτές μας μεγαλώσαν από 60, δώστηκαν στις 96, και όποιος θέλει να πάρει την έκπτωση το 15% προπληρώσει, είναι από τέλος Μαρτίου και για τέλος Μαΐου. Αυτά που ακούγαν πιθανόν για το χώρο της εστίασης ειδικά να ευχαριστούν, δεν χαρίζονται από ό,τι μαθαίνουμε. Μάλιστα. Πόσο έχει αλλάξει τώρα όλα αυτά, 2 χρόνια πανδημίας, και η ακρίβεια τώρα από τον Αύγουστο και μετά, πόσο έχουν αλλάξει... Έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές συνήθειες του κόσμου. Αυτό, για... Μια έρευνα της 3Ε που έκανε πανελλαδικά, πλέον η διασκέδαση, δεν υπάρχει διασκέδαση. Αν δείτε και τα βράδια, δεν υπάρχει κόσμο στα βράδια να βγαίνει. Μετά τις 10 δεν υπάρχει κανένας να είναι έξω. Λίγο το Σάββατο και την Παρασκευή, το οποίο βγαίνει με νεαρότερες ηλικίες κυρίως, η διασκέδαση έχει μεταδοθεί κυρίως στις καφετέριες και όχι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή μέχρι εκεί φτάνει, μέχρι ένα καφέ, ας πούμε, μπορεί να διαθέσει ο πολίτης. Είναι λογικό, όταν υπάρχουν τόσες αυξήσεις, υπάρχει ακρίβεια στην αγορά, δεν υπάρχει εισόδημα, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος έχει μαγευτεί αρκετά. Όταν υπάρχει ο περιορισμός ότι σε μια παρέα 10 ατόμων τουλάχιστον πάλι ο ένας θα είναι ανεμβολίαστος ή θα έχουν λήξει τα πιστοποιητικά του, καταλαβαίνετε ότι αυτή η παρέα δεν μπορεί να βγει να διασκεδάσει.
Οπότε προτιμάει άλλους χώρους και οικονομικότερους κυρίως πλέον. Το γνωρίζουμε ότι είμαστε πλέον ακριβοί, αλλά δυστυχώς η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων δεν αντέχει άλλο να έχουμε χαμηλά τις τιμές. Ναι. Όταν έχουν αλλάξει πλάτιο, λοιπόν, ρεύμα, και οι συνήθειες. Βέβαια, υπάρχουν ανατιμήσεις γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Το γνωρίζουμε ότι είναι ακριβά, αλλά δεν μπορείς να μπαίνεις και μέσα να πουλάς κάτι όταν μπαίνεις μέσα. Μάλιστα. Οπότε, ποσοστό έτσι ανατιμήσεις περίπου, δηλαδή πόσο παραπάνω είναι τα έξοδα μιας επιχείρησης εστίασης ή καφέ. Καλά, υπάρχει διαφορά βέβαια, γιατί το εστιατόριο αγοράζει και περισσότερα υλικά. Δεν ξέρω πόσο είναι έτσι, η ζημιά, η διαφορά. Πόσο όσον αφορά το κόστος ενέργειας, είναι το διπλάσιο. Οτιδήποτε πρόκειται για βενζίνη για τα μηχανάκια του delivery, είτε πρόκειται για το ρεύμα, είτε πρόκειται για την ενέργεια που κατανόησε να ψήσει κάτι το ή να ζεστάνει κάποιον εκεί πέρα, το υγραέριο. Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, να φανταστείτε ότι κάθε εβδομάδα τα τιμολόγια είναι προς τα πάνω, ειδικά για τα κρέατα. Τα φυτηρά έχουν ανέβει αρκετά, έχουν ανέβει γύρω στο 10-20% στα ψωμιά και αυτά που έχει κάνει σχέση με την μπαγκέτα για τα τόση, αυτά έχουν ανέβει 20% πάνω. 30%, πάνω από 30% είναι το τυρί, τα τυροκομικά. Γενικά δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει ανέβει. Μέχρι στο νερό το μπουκαλάκι έχει ανέβει η αγορά. Εδώ τώρα, λόγω και των μεταφορικών, παίζει αυτό ρόλο, δηλαδή έχουμε μεγαλύτερες... Ναι, μα οι μεγαλύτερες αυτές και εμάς που έχουν έρθει εδώ πέρα στην περιοχή μας είναι λόγω των μεταφορικών. Ναι. Όμως συμμετέχετε στο μεταφορικό ισοδύναμο, δηλαδή οι επιχειρήσεις μπορούν... Εμάς οι επιχειρήσεις εστίασης δεν συμμετέχουν. Όχι, αλλά εννοώ οι μεταφορικές... Δεν γνωρίζω να συμμετέχουν οι μεταφορικές ή άλλες επιχειρήσεις που καταλαμβάνουν πράγματα. Η δικαιολογία του ότι αυξάνουν τα πράγματα είναι κυρίως τα μεταφορικά, ό,τι έχει από την Ελλάδα. Γιατί κάποια πράγματα από το εξωτερικό είναι διαφορετικά τιμολόγια, όπως και η Ελλάδα. Μάλιστα. Ωραία, κάνατε λοιπόν εσείς συζητήσεις, κουβεντιάζετε με το έτσι, και σαν σύλλογος εστίαση Γκρίς με τους υπουργούς, τους συναρμόδιους κλπ. Όμως έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν μπορεί να δώσει τίποτα παραπάνω, λέει η κυβέρνηση. Είναι σε όλους τους φορείς, δεν υπάρχει κάτι άλλο για να δώσει. Μάλιστα. Τώρα, αυτό που ελπίζουμε είναι να αρθούν τα μέτρα ώστε να μπορεί όλος ο κόσμος να ζητήσει άφοβα και τα καταστήματά μας. Γιατί υπάρχει πρόβλημα και με τα πιστοποιητικά και με τριπλές δόσεις και με όλο αυτό το... Πάμε σε αυτό τώρα. Έτσι, οι πληροφορίες λένε ότι μετά το Πάσχα θα καταργηθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ενδεχομένως να είναι κάτι, πώς να το πω τώρα, θετικό και να μπορούν οι άνθρωποι που τώρα αρνούνται για το δικούς τους λόγους, αν και νομίζω πως αν δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμό θα έχουν νόσηση, έτσι όπως πάμε. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει έτσι, ασθενή, είναι σωστά. Οπότε πώς το βλέπετε αυτό? Θα βοηθήσει αν και εφόσον καταργηθεί? Ο καιρός πιστεύω ότι θα φτιάξει επιτέλους, αλλά όλο το κόσμο θα καθίσει, αλλά δεν θα χρειάζεται το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Ελπίζουμε δηλαδή να μην ξαναεπανέλθει από Οκτώβριο. Ναι. Πάση περιπτώσει, αυτό που ξέρουμε πάντως, δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω, είναι ότι θα καταργηθεί και αυτό το πιστοποιητικό, άρα θα μπορεί ο κόσμος ελεύθερα περισσότερο να κυκλοφορεί, να μην κάνετε κι εσείς να στη φύλακα στην πόρτα να δείτε ποιος είναι εμβολιασμένος και ποιος δεν έχει πιστοποιητικό, ποιος έχει πιστοποιητικό νόσης και όλα αυτά. Οπότε θα ενδεχομένως να καλυτερεύσουν, και εξάλλου η άνοιξη και το καλοκαίρι εδώ είναι μαγεία στην Ιερά Πέτρα. Σε κάνει να θες να βγεις και ο χειμώνας με το κρύο σε κάνει να μείνει σπίτι. Ελπίζω να αλλάξουν έτσι τα πράγματα και να έχει και περισσότερο και κόσμο. Και οι τιμές να λογικέψουν λίγο, γιατί δεν αφήνει να υπάρχει κερδοφορία στην επιχείρηση πλέον. Αν υπάρχει κερδοφορία, φεύγει και άλλα από πίσω, το οποίο βέβαια ελπίζουμε να τελειώσει κάποια στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία και να
ισορροπήσουν λίγο οι τιμές ώστε να μπορέσουν δεν είναι από τον πόλεμο αυτό όλο. Ο πόλεμος ήρθε και έδεσε που λέμε. Για συγκεκριμένα πραγματικά. Απλώς περιμέναμε λίγο με τις τιμές εκεί πέρα ότι λέγανε ότι θα μειωθούν μετά τον Απρίλιο. Ήρθε ο πόλεμος και το. Να, ήρθε και έδεσε το πράγμα. Ωραία, δεν ξέρω αν πάνω σε όλα αυτά έχουμε να πούμε κάτι ακόμα. Την Τετάρτη να πούμε ότι μαζί με τον με το Σύλλογο Βανιάς Κεντρού των Λοπαραγούσων, τον κύριο Κουφάκη, έχουμε μια μάζεψη στις 6 ώρα εκεί στο χώρο της Βανιάς που είναι του Πολιτιστικού Συλλόγου. Θα έρθουν από την Μινιόν Energy, που έχει φιλοξενήσει και στο αθμό σας. Σχετικά με την ενεργειακή κοινότητα και την ενεργειακή δημοκρατία, ώστε να μας δώσει κάποιες πληροφορίες, αν θέλει κάποιο μέλος, κάποιος πολίτης εράπιτρας που έχει μια επιχείρηση να μπορεί, που έχει μικρή απέτηση από ρεύμα, να μπορεί να ενταχθεί στις ενεργειακές κοινότητες της περιοχής του Αλκαλοχωρίου, ώστε να μειωθεί η εξάρτησή του από τους παρόχους ενέργειας. Ναι, εμείς εδώ έπρεπε να είχαμε κάνει μόνοι μας μια τέτοια, αλλά τέλος πάντων το λέγαμε και προεκλογικά. Αυτό ήταν ένα μότο, ενεργειακή κοινότητα. Πολλούς υποψήφιους είχα ακούσει, τελικώς μείναν στα χαρτιά όλα αυτά. Θέλει κάποιον να τρέξει. Και να φανταστείτε ότι είναι και πολύ δύσκολο κάποιος να το καταλάβει, να κάνει λίγο εκεί πάνω από το σπίτι να βάλει 5 πάνελ ουσιαστικά να έχει μια απόσβεση από τον ήλιο, αλλά δυστυχώς δεν το έχουν κάνει πολύ. Και δεν ήταν και παλαιότερα τα υλικά ήταν πολύ ακριβά. Τώρα είναι πιο φθηνά. Να φανταστείτε ότι παράδειγμα στο δικό μου κατάστημα, εγώ είμαι το πρώτο κατάστημα net metering στην περιοχή του Λαστιθίου. Τώρα το βλέπω ότι βοηθάει αρκετά. Τώρα η απόσβεση του είναι διπλάσια από ό,τι πριν ένα χρόνο. Μάλιστα. Λοιπόν. Καλό είναι να το δούμε αυτό, γιατί και το κόστος που απαιτείται για μία κιλοβατόρα είναι, μας είπαν, 1000 ευρώ περίπου. Οπότε μπορείς να αγοράσεις όσες κιλοβατόρες θέλεις, όσες πιστεύεις, και μπορείς και αργότερα να θες να αγοράσεις κι άλλες και ανάλογα στα χρήματα που διαθέτεις. Ναι, το έχουμε κάνει πολλές φορές εδώ ρεπορτάζ αυτό, την ενεργειακή κοινότητα εκεί με τον πρόεδρο να τοποθετείται και να απαντά και σε ερωτήματα. Έχει ενδιαφέρον, έτσι. Και περισσότερα τώρα, αν κάποιος μας ακούει, είπατε την Τετάρτη, θα είναι στη Βαϊνιά, στο σύλλογο εκεί το πολιτιστικό. Απλώς μας είναι να μας κάνει ένα τηλέφωνο, γιατί λόγω και των μέτρων και της συγχωρητικότητας πάνω από 50 άτομα δεν μπορεί να δεχτεί ο χώρος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και σε ένα ακόμα θέμα. Το είχε προχθές, είχε φιλοξενήσει η Ειρήνη εδώ στην εκπομπή της τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ασπραδάκη, σχετικά με το παραλιακό. Δεν έχει ετοιμαστεί τίποτα ακόμα, καμία μελέτη δεν είναι έτοιμη για το παραλιακό μέτωπο. Θα πέσουν υπέργολες και μάλιστα είπε ότι θα πρέπει ο σύλλογος, εσείς, να κάνετε πάλι νέο αίτημα για αναστολή. Αυτό το γνωρίζετε, φαντάζομαι, όχι είμαι σίγουρο το γνωρίζετε. Τι θα κάνουμε, έχετε σκεφτεί? Βεβαίως, εμείς σε κάθε περίπτωση δεν το αφήνουμε το θέμα. Είχαμε πει ότι θα είναι έτοιμη η μελέτη και τα χρήματα θα μπαίνανε μέχρι το Γενάρη. Έχουμε φτάσει Μάρτη. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει τίποτα, εννοείται ότι και έτοιμα θα καταθέσουμε, αλλά έχουμε προχωρήσει πλέον λόγω και της και του φορέα διαχείρισης του χρυσού που συμμετέχουμε. Υπάρχει μια γραμμή επικοινωνίας και με την αποκεντρωμένη διοίκηση, οπότε έκανα και μια τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Κοζηράκη, η οποία μας είπε ότι πλέον, λόγω ότι και το μπροστινό κομμάτι της παραλίας έχει περάσει με ΦΕΚ, όπως παρουσίασε ο Δήμαρχος τον Νοέμβριο, το λιμενικό ταμείο, έχει κατέβει η βαθμολογία των περκολών της πόλης μας πολύ χαμηλά, άρα δεν είναι στα πρώτα κατεδαφιστέα. Πρέπει να είναι, έχει κατέβει αρκετά χαμηλά πλέον. Τι εννοείται, δηλαδή ότι θα αργήσει αυτό, λέτε? Ναι, δηλαδή αν γίνει θα αργήσει. Που πιθανόν είναι, φανταστείτε ότι είναι γύρω στα 400 αυθαίρετα πάνω στην Κρήτη. Λόγω ότι τα περισσότερα αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες, φανταστείτε ότι να πάνε να χαλάνε τώρα Απρίλιο. Να. Δεν θα γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Ναι, δηλαδή είναι κάπως το αφήνετε στην τύχη, ας πούμε, αυτό μου λέτε. Ήταν λίγο διαφορετικά. Ήμασταν πολύ ψηλά και από ό,τι μάθαμε ήταν πολύ ψηλά λόγω και της μελέτης, ώστε να γίνει μελέτη, να κατεδαφιστούν και να φτιαχτούν τα καινούργια.
αυτό πλέον δεν, από τη στιγμή που άλλαξε και πέρασαν στο λιμενικό ταμείο το κομμάτι μπροστά, πλέον έχει κατεβεί η φαθμολογία, δεν είναι τόσο σημαντικό για την αποκεντρωμένη και την κλιματική υπηρεσία να χαλαστούν τα δικά μας και οι δικές μας κατασκευές πρώτες. Είχε κατεβεί αρκετά χαμηλά. Οπότε πιθανολογούμε ότι δεν θα γίνει έτσι αλλιώς η κατεδάφιση. Προς το παρόν, αναμένεται λοιπόν τη μελέτη του Δήμου για να τη δείτε, να τη διαβουλευτείτε, φαντάζομαι, για το πώς θα είναι το παραλιακό μέτωπο, ποια θα είναι η εικόνα, πώς θα είναι οι πέργολες, αν θα υπάρχουν, πώς θα στηθεί, τι θα στηθεί. Έχετε κάποια εικόνα από Κίνα, δηλαδή τη μελέτη, έτσι, μια πρώτη εικόνα? Εικόνα έχουμε αυτή που είχαμε το καλοκαίρι, η οποία είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και με τον Σύλλογο Μηχανικών της πόλης. Από ό,τι είδαμε και τα συμφωνούσαμε σε αρκετά πράγματα και καταθέσαμε και στα δικά μας αιτήματα και η διαβούλευση. Μάλιστα, οπότε είναι όλα... Και να γίνει βέβαια, σε κάθε περίπτωση εμείς, αφού θέλει ο Δήμος, θα κάνουμε χαρτί, θα κάνουμε ξανά χαρτί, δεν το, θα το αφήσουμε έτσι. Μάλιστα. Πάντα έπρεπε να λυθεί το θέμα εδώ και καιρό, γιατί καταλαβαίνετε ότι την αγωνία του καταστηματάρχη στην παραλία να περιμένει κάθε τρεις μήνες θα πρέπει να κάνει ο σύλλογος ένα χαρτί, να περιμένει αν θα δουλέψει, πώς θα δουλέψει, με τι απέρπολα από πάνω, τι τιμές έχουν εκτοξευθεί, όλο αυτό το χαμός που γίνεται με τα επιστοτικά και να μην ξέρει αν θα έχει και στέγη από πάνω από το κεφάλι του να δουλέψει. Ναι, γι' αυτό λέω. Δηλαδή είναι μια αγωνία, μένει ο κόσμος έτσι σε αυτή την αγωνία, πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Θα πρέπει να δουλέψει, 2 χρόνια πανδημίας δεν δούλεψε, δηλαδή όλα αυτά δημιουργούν ανασφάλεια, σύν όλα τα υπόλοιπα που περνάμε. Άρα πιστεύετε λοιπόν ότι, επειδή είναι τελευταίο στη λίστα το δικό μας το θέμα των κατεδαφίσεων, ότι θα αργήσει πολύ, δηλαδή όταν λέμε θα αργήσει, θα περάσει χρόνος αφού κατεδαφιστούν όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, ναι, και τώρα μέσω καλοκαιρινής περίοδου δεν γίνονται συνήθως κατεδαφίσεις. Το γνωρίζουμε όλοι. Όχι, το λέω αυτό με την έννοια πια ότι μπορεί να τα βρούμε πάλι μπροστά μας, ας πούμε, και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, έτσι, αυτό. Εσείς δηλαδή, έτσι, με ό,τι αυτό συμπάγεται. Από τις συναντήσεις με τον Δήμαρχο και τον κύριο Πλακιστάκη, δεν θα αφήσει να συμβεί αυτό το πράγμα έτσι αλλιώς. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για να μονή των εξελίξεων και να δούμε πώς θα κυλήσει η σεζόν, η οποία είναι, από όλα τα μηνύματα είναι θετικά, ότι θα έχουμε κόσμο φέτος, τουριστικά. Να. Για να δούμε. Είναι αυτό το μήνυμα να τους υποδεχθούμε. Είναι ένα ευαίσθητο προϊόν και ο τουρισμός. Δεν ξέρεις πώς και τι. Έτσι. Τελευταία στιγμή κάτι μπορεί να γίνει και να αλλάξουν όλα. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι όλα να πάνε καλά. Λοιπόν, ωραία, δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Όχι, δεν θέλω κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.